Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε στη σελίδα 75, στο βιβλίο Έξοδος, κεφάλαιο ΚΒ και 21 εδάφιο. Σελίς 75, κεφάλαιο ΚΒ, 22 κεφάλαιο από το βιβλίο της Εξόδου και εδάφιο 21. «Και ξένον δε θέλεις κακοποιήσει, ουδέ θέλεις καταδυναστεύσει αυτόν, διότι ξένοι εστάθεν τη γη της Αιγύπτου. Ουδέ μία χείρα ή ορφανό δε θέλετε καταθλίψει. Εάν καταθλίψετε αυτούς οπωσδήποτε και βοήσωση προς εμέ, θέλω εξάπαντος σας ακούσει τη φωνή αυτών και ο θυμός μου θέλει εξαφθεί και θέλω σας θανατώσει εν μαχαίρα». Και οι γυναίκες σας θέλουν συνείστε χείρε και τα τέκνα σας ορφανά. Εάν δανείς αργύριον εις των πτωχών γειτονά σου μεταξύ του λαού, δεν θέλεις φερθεί προς αυτόν ως τοκιστής, δεν θέλεις επιβάλλει επ' αυτόν τόκον. Και αν λάβεις ενέχειρον το ένδυμα του πλησίον σου, θέλεις επιστρέψει αυτό προς αυτόν πριν δύσει ο ήλιος. Διότι τούτο μόνον είναι το σκέπασμα αυτού, τούτο το ένδυμα του δέρματος αυτού με τι θέλει κοιμηθεί και όταν βοήσει προς εμέ θέλω εις ακούσει, διότι εγώ είμαι λεήμων. Δεν θέλεις κακολογήσει κριτάς, ουδέ θέλεις καταραστεί άρχοντα του λαού σου. Τα σαπαρχάς του αλωνίου σου και του λινού σου δεν θέλεις καθυστερήσει. Τον πρωτότοκό σου εκ των ιών σου θέλεις δώσει σε μέ. Ομοίως θέλεις κάμι δια τον βού σου και των προβατών σου. 7 ημέρες θέλει είστε μετά της μητρός αυτού, την 8η ημέρα θέλεις δώσει αυτό εις εμέ. Και άνδρας άγιοι θέλετε είστε εις εμέ, και κρέας θηριάλωτον, εν το αγρό δε θέλετε φάγει, εις το σκύλον θέλετε ρίψει αυτόν, αμήν. Συνεχίζοντας λοιπόν με τρομακτική λεπτομέρεια ο Θεός τα διατάγματα και τις συμβουλές, προτροπές του προς το λαό Ισραήλ, ίσως για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα να δημιουργείται νομοθεσία, πάντως σίγουρα για πρώτη φορά σε ανθρώπους του Θεού δημιουργείται νομοθεσία, ώστε οι άνθρωποι να γνωρίζουν τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και να πράττουν αυτό για να είναι ο Θεός μαζί τους και τι δεν είναι το θέλημα του Θεού, ώστε αν δεν το εάν πραγματικά απέχουνε, πάλι να είναι ο Θεός μαζί τους. Δηλαδή, με το Λόγο του ο Θεός αποκαλύπτει στους ανθρώπους και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, αποκαλύπτει η δικαιοσύνη του, που δεν έχει καμία σχέση με τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Η δικαιοσύνη των ανθρώπων, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, είναι ρυπαρών ως ρυπαρών ημάτιο. Και μάλιστα η δικαιοσύνη του ανθρώπου δημιουργεί και συναισθήματα τα οποία είναι πολύ αρνητικά στη σχέση τους με το Θεό, όπως είναι εκδίκηση, όπως είναι θυμός, όπως είναι και φθόνος ακόμη και μίσος ακόμη που οδηγεί τον άνθρωπο σε μεγάλη απόσταση από το Θεό, πνευματικό θάνατο. Συνεχίζοντας λοιπόν στο 21 εδάφιο, λέγει ο Λόγος του Θεού και στο 20 εδάφιο, «Ο θυσιάζων εις Θεούς εκτός μόνο τον Κύριο θέλει εξολοθρευτεί». Είναι κάτι που επισύρει την οργή του Θεού, το να προσφέρεις θυσίες σε ξένους θεούς. Να λατρεύεις δηλαδή ξένους θεούς, να προσεύχεσαι δηλαδή ξένους θεούς. Γιατί οι θυσίες τότε που έκαναν στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη είναι «παραστήσατε τα σώματά σας, θυσία ζώσα, αγία και ευάρεστο εις το Θεό», το οποίο είναι η λογική σας λατρεία. Και αν πράτετε έτσι, τότε με τα πάσης βεβαιότητας θα σας αποκαλύπτεται το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε να περπατάτε σε αυτό. Ο ξένος Θεός λοιπόν θέλει αλλότρια πράγματα, άλλες διδασκαλίες, άλλες απόψεις. Άλλος Θεός
άλλες διαταγές, άλλο θέλημα. Και είναι κάτι πολύ σοβαρό, το επιδιώκει ο διάβολος και χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους για να παρασύρει και να παρασυρθεί, για να παρασύρει τον άνθρωπο του Θεού και να παρασύρει, να παρασυρθεί ο άνθρωπος του Θεού και να παρασύρει ο διάβολος τον άνθρωπο του Θεού στο να λατρεύει ξένους θεούς. Μάλιστα, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, παράξενο, που λέει ο Λόγος του Θεού, αν έχει έρθει εν μέσω σου προφήτης ή ενυπνιαζόμενος εν ύπνια και δώσει σε σένα σημείο ή τεράστιο και αληθεύσει το σημείο ή το τεράστιο περί του οποίου ελάλησε προσέ, πρόσεχε την καρδιά σου και πρόσεχε τι ακούς. Είναι δυνατόν δηλαδή πραγματικά να γίνει κάτι συγκλονιστικό από έναν άνθρωπο, αληθινό, αλλά να μην προέρχεται από το Θεό. Είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί, να διακρίνουμε ποιος ενεργεί και ποιος εισηγείται στη ζωή μας. Και όπως είπαμε και την προπερασμένη Κυριακή, καλό είναι να τι σκεπτόμαστε τώρα, κάθε στιγμή. Και αυτό που σκεφτόμαστε τώρα να αναρωτηθούμε, ποιανού εισήγηση είναι, ποιος μας εισηγείται? Γιατί αν εισηγητής είναι το Πνεύμα το Άγιο, ευλογία επίκειται. Αν όμως εισηγητής δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο, αν άνθρωπος δεν βάζει να κάνεις κάτι, αν άνθρωπος σου λέει, που είναι έξω από το θέλημα του Θεού, έστω και αν αυτός ο άνθρωπος έχει δείξει ότι έκανε αληθινά πράγματα, πρόσεχε τη συνέχεια. Και ακούστε τι λέει. Και αν λοιπόν άνθρωπος ενυπνιαστεί εν ύπνιο, προφητεύσει και αληθεύσει το σημείο ή το τεράστιο ακόμη, περί του οποίου ελάλησε προσέ, και στη συνέχεια σου λέει ας υπάγομεν κατόπιν άλλων θεών, τους οποίους δεν εγνώρισας και ας λατρεύσομεν αυτούς, σε οδηγήσει σε άλλη οδό, σε άλλο δρόμο, έξω από το Λόγο του Θεού, έξω από το θέλημα του Θεού, τότε πρόσεξε. Μην δώσεις ακρόαση, μην ακούσεις με προσοχή εις τους λόγους εκείνου του προφήτου ή εκείνου του εμπνευσμένου εν ύπνια. Γιατί? Γιατί ο Θεός το επιτρέπει, θα μπορούσε να το σταματήσει. Θα μπορούσε να εμποδίσει την εκπλήρωση του σημείου ή του τεραστίου. Ο Θεός όμως το επιτρέπει γιατί δοκιμάζει την καρδιά σου να γνωρίσει ποιον αγαπάς. Ποιον αγαπάς πιο πολύ? Αγαπάς Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδιάς σου, ψυχής σου και διανοίας σου, ή αγαπάς άλλα πράγματα? Αν αγαπάς Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, της καρδιάς σου και διανοίας σου, το βέβαιο είναι ότι δεν θα δεχθείς την εισήγηση η οποία είναι αντίθετη με το Λόγο του Θεού, έξω από το θέλημα του Θεού, δεν θα τη δεχτείς. Γιατί πώς αποδεικνύεται, και είναι η πρώτη εντολή, είναι η σημαντικότερη εντολή, Κύριον τον Θεό σου να αγαπήσεις με όλη την καρδιά σου, την ψυχή σου, τη διάνοιά σου και τη δύναμή σου. Εάν αυτή την εντολή δεν μπορείς να κρατήσεις, τότε δεν έχεις καμία σχέση με το Θεό. Εάν δηλαδή εγώ τη γυναίκα μου δεν την αγαπάω, δεν έχω σχέση με τη γυναίκα μου και ας της κάνω όλα τα χατήρια. Τα κάνω για άλλο συμφέρον, για άλλο λόγο. Δεν είναι να προσφέρουμε θυσίες στο Θεό και ολοκαυτώματα. Υπακοή θέλω παρά θυσία. Αυτός είναι ο Θεός. Γιατί? Γιατί υπακοή φανερώνει πόσο αγαπάς αυτόν ο οποίος σε έσωσε, σε ελέησε, σε ευλόγησε. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το κρίσιμο σημείο στο χριστιανό.
ποιον αγαπάει. Γιατί αν αγαπάς άλλο από αυτόν, τότε είσαι ειδωλολάτρης. Τότε είσαι να δημιουργήσει είδωλο, ψεύτικο Θεό. Είσαι έξω από την παρουσία του Θεού και από την ευλογία του Θεού. Έξω από το σχέδιο του Θεού, από τις βουλές του Θεού. Δεν επίκειται ευλογία, ταλαιπωρία επίκειται στη συνέχεια. Ο Θεός θα μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια. Ο Θεός θα μας φυλάει. Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι η συνέχεια. Το παρελθόν πέρασε. Το παρόν θα περάσει. Εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που έρχεται. Και αυτό που έρχεται δεν εξαρτάται από το Θεό, ούτε από κανέναν άλλον. Από την καρδιά σου, την καρδιά μου. Γι' αυτό και ο Θεός επιμένει. Με τα πάσης φυλάξεως, Υιέ μου, φύλατε την καρδιά σου, γιατί εκ της καρδιάς σου προέρχονται όλες οι εκφάσεις της ζωής σου. Βλέπετε, για το παρελθόν μας έχει πληρώσει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά με το αίμα του ο Χριστός. Πάει, τελειώσαμε. Τα αρχαία παρήλθον, εδώ τα πάντα έγιναν νέα. Για το παρόν μας έχει πληρώσει ο Χριστός. Για το μέλλον μας εξαρτάται από εμάς. Θα περπατήσουμε στο θέλημα του Θεού. Και για να περπατήσουμε στο θέλημα του Θεού εξαρτάται πόσο αγαπάμε τον Χριστό. Και αυτή είναι η αγάπη. Να περπατώμε στις εντολές Του. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Μην ξεχνάτε, εάν σου δώσει σημείο και τεράστιο και γίνει και σου προτείνει έξω, πρόταση έξω από το θέλημα του Θεού, από το Λόγο του Θεού, από την αγάπη του Θεού, δοκιμάζει ο Θεός την καρδιά σου για να γνωρίσει, να σε γνωρίσει αν αγαπάς το Θεό ή όχι. Κύριον των Θεών σου. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι πραγματικά η πρόταση του Θεού. Κύριον των Θεών σου, Κύριον των Θεών σας θέλετε ακολουθεί. Πρώτον, Κύριον των Θεών σας θέλετε φοβήστε. Τα εντολάς αυτού θέλετε φυλάτη. Εις την φωνήν αυτού θέλετε υπακούει, αυτόν θέλετε λατρεύει και σε αυτόν θέλετε είστε προσκεκολλημένοι. Αυτός είναι ο χριστιανός. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Και δεν μπορούσε να γίνει αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μόνο με τη δική μας την ανθρώπινη προσπάθεια ο Θεός απευθυνόμενος με τις εντολές Του ζητούσε τη δική μας την προσπάθεια, την ανθρώπινη προσπάθεια, η οποία όμως είναι αποτυχημένη. Η ανθρώπινη προσπάθεια, ό,τι κάνουμε εμείς, είναι λάθος. Και ό,τι και να προσπαθούμε να κάνουμε, αν εφεμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Από αποτυχία σε αποτυχία θα πηγαίνουμε. Από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία και από πρόβλημα σε πρόβλημα. Όμως, μπροστά στον καθέναν υπάρχει μία συγκεκριμένη πόρτα που λέγεται «Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων». Και υπάρχει ένας συγκεκριμένος δρόμος που λέγει «Εγώ είμαι η οδός». Υπάρχει μια συγκεκριμένη αλήθεια που ο Χριστός λέει «Εγώ είμαι η αλήθεια». Και υπάρχει και μια καινούργια ζωή που λέει ο Χριστός «Εγώ είμαι η ζωή». Ο άνθρωπος λοιπόν που θα γνωρίσει το δρόμο, την αλήθεια και τη ζωή και ακολουθήσει το Χριστό που προπορεύεται, αυτός μπαίνει ξαφνικά σε ένα άλλο περιβάλλον. Μπαίνει στο φως. Μπαίνει σε άλλες καταστάσεις. Σε καινούρια πράγματα. Αφάνταστα για το μυαλό του ανθρώπου. Σε άλλη ζωή. Και είπε ο καθήμενος στο θρόνο, «Ιδού κάνω νέα τα πάντα». Αυτό κάνει ο Χριστός. Κάνει νέα τα πάντα. Αρκεί ο άνθρωπος να αποφασίσει, να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και να αποφασίσει ότι Αυτόν θα ακολουθεί στη ζωή του, πρώτον. Αυτόν θα φοβάται. Τι θα πει θα φοβάται? Μην τον λυπήσει. Τις εντολές αυτού θα φυλάτει. Δεν θα έχει τις προτάσεις και τις απόψεις άλλων ανθρώπων
και άλλων καταστάσεων. Τέταρτον, στη φωνή αυτού, στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου θα υπακούει. Πέμπτον, αυτόν θα λατρεύει. Και έκτον, σε αυτόν θα είναι προσκεκολλημένος. Αυτός είναι ο χριστιανός. Και όταν φέρνει ο Θεός δοκιμασίες στη ζωή μας, γι' αυτό το λόγο τις φέρνει. Για να μας γνωρίσει, αλλά και για να γνωρίσουμε και εμείς τον εαυτό μας. Και η δοκιμασία δεν είναι απλό πράγμα. Η δοκιμασία είναι παιδεία για να μας αναβαθμίσει, να μας εκπαιδεύσει. Είναι το έλεος αυτού για να μας υπερασπιστεί και να μας προστατεύσει. Και είναι και καρποφορία, για να μας δώσει καρπό πολύς, δόξαν Θεού Πατρός. Αλλά μέσα από τη δοκιμασία, τι δοκιμάζεται? Η αγάπη μας στο Χριστό. Η δοκιμασία τι σκοπό έχει? Να αποκαλυφθεί η αγάπη μας, η αφοσίωσή μας στο Χριστό. Η παιδεία τι σκοπό έχει? Δεν είναι προσώρας καταρχάς. Αιτία καλού, κακού είναι. Αλλά ύστερα αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Πότε απέκτησε ο Αβραάμ την τέλεια ευλογία? Όταν τον εδοκίμασε ο Θεός και του είπε πήγε να θυσιάσει τον Ισαάκ. Και ήρθε η τέλεια ευλογία στο ανθρώπινο είδος, στο ανθρώπινο γένος. Ο Θεός θέλει ευλογών να ευλογεί και πληθύνων να πληθύνει τους δόκιμους. Δηλαδή αυτοί που δοκιμάστηκαν και φανερώθηκε ενώπιον όλων των δυνάμεων ώστε απεστομώθησαν οι δυνάμεις του σκότους, τις διαπόμπεψε ο Χριστός τις δυνάμεις του σκότους, όταν ο άνθρωπος, ο δοκιμαζόμενος, απέδειξε ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι είναι υπήκοος σαν τον Χριστό. Υπάκουος όπως ο Χριστός ήταν στο θέλημα του Πατρός του, υπάκουος στο θέλημα του Χριστού του Κυρίου μας. Τότε έρχεται η ευλογία, η απόλυτη ευλογία ή η κατάρα. Ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει δύο δρόμους, έτσι μας βεβαιώνει. Το δρόμο της ευλογίας και το δρόμο της κατάρας. Και πρέπει να επιλέγουμε, μας έχει δώσει τη δυνατότητα ο Κύριος μας να απορρίπτουμε το αχρίον και να εκλέγουμε το τίμιο. Και το πρώτο αχρίο είναι οι άλλοι θεοί, οι άλλες διδασκαλίες, οι άλλες απόψεις. Το πρώτο τίμιο είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Το επαναλαμβάνω. Αυτόν θα ακολουθούμε, πρώτον. Αυτόν θα φοβόμαστε, δεύτερον. Τις εντολές του θα υπακούμε, τρίτον. Τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Τις εντολές του θα φυλάττουμε και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου θα υπακούμε. Αυτόν θα λατρεύουμε και σε αυτόν θα είμαστε προσκεκολλημένοι. Εκείνος δε ο προφήτης. Ή ο ενυπνιαζόμενος εν ύπνια θέλει θανατωθεί, διότι ελάλησε αποστασία κατά του Κυρίου του Θεού σας. Συνέπειες λοιπόν αυτού που προτρέπει, που προτείνει, που συμβουλεύει, πράγματα αλότρια έξω από τη δικαιοσύνη του Θεού, είναι θάνατος. Λέει η Γραφή, τα σκάνδαλα θα έρθουνε, αλίμονος αυτόν που θα τα φέρει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι πρώτον να μη φέρω εγώ σκάνδαλο, ψευδοδιδασκαλία, απάτη, να μην αποδεχθώ το σκάνδαλο για να είμαι δόκιμος και από εκεί και πέρα τη ζωή μου την αναλαμβάνει ο Θεός. Κατά πάντα. Η πρώτη λοιπόν εντολή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη είναι να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδιάς σου, ψυχής σου, διανοίας σου και δυνάμεώς σου, και αυτό είναι το να φυλάτουμε, ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Να φυλάτουμε το Λόγο του Θεού. Πάμε στο επόμενο. Και ξένων
Δεν θέλεις κακοποιήσου, δεν θέλεις καταδυναστεύσει αυτόν, διότι ξένοι εστάθεν τη γη της Αιγύπτου. Εδώ τώρα είναι το ερώτημα ποιος είναι ξένος. Τότε βέβαια ξένος ήταν ο μετανάστης ή ο αλλοδαπός θα λέγαμε. Στην Καινή Διαθήκη όμως άλλος είναι ο ξένος. Υπάρχει ο συμπολίτης των Αγίων που δεν είναι ξένος και πάρικος, όπως λέει, αν θυμάμαι καλά, στην επιστολή προς Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος. Άρα λοιπόν, αδελφοί, δεν είστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Το ερώτημα λοιπόν είναι, είσαι ξένος και πάρικος στην Εκκλησία ή είσαι συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Εάν δεν έχεις οικειωθεί με το Θεό, οικειώθη τι λέει μετά αυτού, λέει στον Ιώβ ο Λόγος του Θεού. Τι είσαι, ξένος και πάρικος ή οικείος του Θεού ή συμπολίτης των Αγίων. Εάν είσαι οικείος του Θεού και συμπολίτης των Αγίων, τότε επικοδομήσε από τον Χριστό στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού. Άρα είμαι στην Εκκλησία, είμαι ξένος και πάρικος ή οικείος του Θεού ή συμπολίτης των Αγίων. Και τι σημαίνει αυτό? Το πολίτευμά σου που είναι? Αν το πολίτευμά σου είναι στον ουρανό, είσαι οικείος και συμπολίτης των Αγίων. Αν το πολίτευμά σου είναι στη γη, είσαι ξένος και πάρικος. Τι θα πει αυτό? Πού ανήκεις? Γιατί μπορεί να έρθεις στην Εκκλησία, αλλά να μην ανήκεις στην Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Είσαι μέλος του σώματος του Χριστού. Είσαι περαστικός. Εάν είσαι μέλος του σώματος του Χριστού, πρώτον διοικείς από την κεφαλή, αλλά κάνεις ό,τι θέλει η κεφαλή. Δεύτερον, είσαι ένα με όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Το χέρι αυτό δεν είναι ανεξάρτητο από το σώμα. Δεν κάνει ό,τι θέλει, αλλά έχει συντονισμό, συντονίζεται από την κεφαλή. Και η δύναμη του χεριού αυτού δεν είναι δύναμη μόνο το χέρι αυτό. Δύναμη του σώματος του Χριστού είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και το σώμα είναι συναρμολογημένο με αρμούς, με συνδέσμους, συντηρείται, αυξάνει. Εάν δεν είσαι μέλος του σώματος του Χριστού, τότε δεν διοικείσαι από την κεφαλή που είναι ο Χριστός και είσαι ξένος και πάρικος. Άρα δεν μπορείς να επικοδομήσεις στο θεμέλιο τον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός. Γιατί? Γιατί αυτή η οικοδομή συναρμολογουμένη, τι θα πει συναρμολογουμένη, δεν είναι ένα μέλος. Το έχω ξαναπεί. Αυτό εδώ πέρα το κινητό τηλέφωνο αποτελείται από εκατοντάδες ανταλλακτικά. Κάποιος όμως ήρθε, τα βάλε το ένα δίπλα στ' άλλο και τα έκανε ένα τηλέφωνο. Και έχει αποστολή το τηλέφωνο. Έχει έργο. Έτσι λοιπόν είναι και το σώμα του Χριστού. Συναρμολογείται σε ένα σώμα και έχει αποστολή. Και η αποστολή ποια είναι? Να υπακούει στο Λόγο του Θεού, να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να ομολογεί Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, να διδάσκει την απόλυτη αλήθεια. Όχι κατά την επιθυμία της σαρκός μου, κατά την επιθυμία των οφθαλμών μου και κατά την αλαζονία του βίου. Την απόλυτη αλήθεια. Αλλιώς είσαι ξένος και πάρικος. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού. Πρόσεξε πώς συμπεριφέρεσαι στους ξένους και στους πάρικους. Πώς συμπεριφέρεσαι? Με αγάπη. Να τον κερδίσεις, να τον κάνεις οικείο σου. Δεν τον περιφρονείς. Δεν του λες άντε πάρε δρόμο από εδώ, φύγε, είσαι ξένος και πάρικος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει γίνει
ή έχει αποχωρήσει. Δεν έχει γίνει μέλος του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού τι λέει. Έλεος θέλω και όχι θυσία. Και τι απαιτεί από μας. Να ελεούμε. Πώς το λέει στην Παλαιά Διαθήκη που διαβάζουμε. Πρόσεξε τους ξένους, γιατί και εσύ όταν μπήκες ήσουν ξένος. Γιατί και εσείς κάποτε είσαστε ξένοι. Και τι κάνανε οι αδελφοί, για θυμίσου, όταν μπήκα ήρθαν οι αδελφοί, με αγκαλιάσανε. Λέω, αυτοί απατεώνες θα είναι για να με αγκαλιάζουν έτσι. Αποκλείεται να με αγαπάνε. Παλιό αιρετικοί είναι. Έτσι έλεγα. Και μετά πήρα τη γραφή και λέω, για κάτσε να πάω να τους δω. Τον ξένο, μην τον κακοποιήσεις, μην τον προσβάλλεις. Είναι ξένος και πάρικος. Δεν ξέρει. Δεν είναι οικείος του Θεού. Δεν είναι συμπολίτης των Αγίων. Πρόσεξε, γιατί και εσύ ήσουν ξένος. Φρόντισέ τονε. Δέξου τον. Δείξ' του την αγάπη σου. Όχι με λόγια. Με έργο και με αλήθεια. Αλλά μπορεί κάποιος και να αποξενωθεί. Από την αμαρτία, από την παράβαση, από σκάνδο, να αποξενωθεί. Δείξ' του την αγάπη σου. Μην κρίνεις, θα κριθείς. Μην κατακρίνεις, θα κατακριθείς. Γιατί αυτός θα μετανοήσει και θα γίνει καλύτερος από σένα. Και τότε τι θα κάνεις. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Τι ακούμε και τι λέμε. Ο Θεός να μας φυλάει. Προσέχετε τι ακούτε, πώς ακούτε και τι λέτε. Ο τέλειος άνδρας είναι αυτός που δεν φταίει σε λόγο. Όταν ακούς κάτι, δεν το δέχεσαι. Το διακρίνεις. Γιατί μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι κακία, μπορεί να είναι ψέμα, μπορεί να είναι φθόνος, μπορεί να είναι και αλήθεια. Το διακρίνεις. Και το διακρίνεις με το Λόγο του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έπειτα πώς ακούς. Ακούς με χαρά ότι είναι καλά, ότι είναι βάρεστα εις το Θεό. Είτε ακούς καλά ή ακούς καλά και ευχάριστα, θέλω να πω, ότι δεν είναι καλά και δεν είναι βάρεστα εις το Θεό. Πρόσεξε, μην γίνεις και εσύ ξένος και πάρικος. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τους ξένους και τους πάρικους, που είναι αυτοί που έρχονται και αυτοί που αποξενώθηκαν. Ο Θεός θέλει να δείχνουμε έλεος, αγάπη. Και μάλιστα μας λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ότι στο νός της δεν κάνει έλεος, η κρίση του Θεού θα είναι ανήλεος. Ξέρεις τι θα πει να έχεις ένα Θεό που να είναι ανήλεος, επειδή εσύ δεν κάνεις έλεος. Θεός να μας φυλάει. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος ξένος και πάρικος που είναι τελείως διαφορετική έννοια. Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την Α. Αγαπητοί σας παρακαλώ ως ξένους και απαρεπιδήμους να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών ή την εστρατεύονται κατά της ψυχής σας. Υπάρχει λοιπόν ο ξένος και ο παρεπίδημος του κόσμου. Καμία συγγένεια με τον κόσμο. Καμία οικειότητα με τον κόσμο. Όχι μόνο αποξένωσης, νεκρή για τον κόσμο. Πεθαμένη για τον κόσμο. Όποιος έχει φρόνημα κοσμικό, το λέω για παράδειγμα, για μένα δεν με αγγίζει, γιατί είμαι νεκρός για τον κόσμο. Για το φρόνημα του κόσμου τούτου. Μακάρι να με, θέλω να πω. Πάντοτε. Μακάρι να είμαστε όλοι μας. Πάντοτε. Ό,τι ακούς έξω από το Λόγο του Θεού, απομακρύνσου. Δεν θα σε ωφελήσει. Θυμήσου, σε δοκιμάζει ο Θεός. Θα πάρεις τη θέση που θα έπαιρνε ο Χριστός ή θα πάρεις τη θέση του κριτή ή του κατακρίνοντα ή ακόμη και του φθονερού. Ποια θέση θα πάρεις. Ο Χριστός τι είναι. Αγαπάει. Ο Θεός είναι αγάπη, αδερφοί. Και βρέχει σε δικαίους και αδίκους. Αυτό είναι το παράδειγμά μας, το πρότυπό μας ο Χριστός. Υπάρχει λοιπόν ο ξένος και πάρικος που μπαίνει στην Εκκλησία, τον οποίον αγαπάμε,
φροντίζουμε, δεν ταλαιπωρούμε, υπηρετούμε, αγκαλιάζουμε για να τον κάνουμε συμπολίτη των Αγίων και οικείο του Θεού, όπως έκαναν εμένα οι αδελφοί μου όταν πρωτομπήκα στην Εκκλησία. Και σένα. Για σκεφτείτε να ερχόμουν και να ερχόντουσαν 2-3 αδελφοί, εσύ άπιστος, φύγε από εδώ πέρα. Τα ξαναπάταγα. Οι εντολές λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης, όταν διακρίνονται με το πνεύμα της Καινής, μας δίνουν, αδελφοί, το μήνυμα της αλήθειας, τη χάρη του Θεού, την αγάπη του Θεού. Και λέει, συνεχίζω, μην καταδυναστεύετε, γιατί κι εσείς σταθήκατε ξένοι στη γη της Αιγύπτου. Πάμε στο επόμενο. Ουδεμίαν χείραν ή ορφανών δεν θέλεις καταθλίψει. Εάν καταθλίψετε αυτούς οπωσδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο δηλαδή, και βοήσωση προς εμέ, θέλω εξάπαντος εις ακούς της φωνής αυτών, και ο θυμός μου θέλει εξαφθεί, και θέλω σας θανατώσει εν μαχαίρα, και οι γυναίκες σας θέλουν συνείστε χείρε και τα τέκνα σας ορφανά. Εδώ είναι κάτι, αγαπημένα μου αδέλφια, που πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι εντολή με συνέπειες πολύ βαριές. Πρόσεξε να προσέχουμε με φόβο Θεού τις χείρες και τα ορφανά. Με φόβο Θεού. Με ιδιαίτερη φροντίδα. Και όταν λέω φόβο Θεού, εννοώ φόβο και τρόμο Θεού. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι σε μία αδελφή που έχει παιδιά και εγγόνια και άντρα και απ' όλα το ίδιο με μία γυναίκα που δεν έχει κανέναν, που είναι χείρα και ακόμη χειρότερα και έχει και ορφανά παιδιά. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό ο χριστιανός έχει διάκριση. Είναι γλυκής, είναι τρυφερός με τις χείρες και με τα ορφανά. Γιατί φοβάται το Θεό. Φοβάται γιατί ο Θεός είναι σπλαχνικός. Σπλαχνίζεται τους αδυνάτους. Τους σπλαχνίζεται με σπλάχνα ιδιαίτερα. Εάν λοιπόν μία χείρα, και γιατί λέει χείρα, γιατί είναι απροστάτευτη η χείρα. Έχει χάσει την κεφαλή της, που είναι ο άντρας της. Δεν έχει κεφαλή. Εδώ στη γη εννοώ, γιατί η κεφαλή και σε αυτήν είναι ο Χριστός. Άρα τις χείρες με φόβο Θεού θα τις πλησιάζουμε, με περισσότερο φόβο Θεού θα στεκόμαστε μπροστά τους και με τρόμο Θεού θα ανοίγουμε το στόμα μας. Γιατί αν τη σκανδαλίσεις τη χείρα, αν τη θλίψεις, την καταθλίψεις τη χείρα, ιδιαιτέρως όταν έχει και ορφανά, και πάει στο Θεό και μιλήσει, χάθηκες. Οι ποινές είναι πολύ σοβαρές στην Παλαιά Διαθήκη. Και σας λέω, στην Καινή Διαθήκη είναι σοβαρότερες. Τα πράγματα στην Καινή Διαθήκη δεν είναι πιο ελαφριά, είναι πιο βαριά. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν τι έλεγε ο Θεός. Εάν καταθλίψετε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο και αυτοί βοήσουνε σε μένα, εγώ εξάπαντος θα ακούσω τις φωνές τους. Αυτός είναι ο Θεός. Και ο Απόστολος Παύλος το έχει καταλάβει καλά τι σημαίνει αδυναμία. Γι' αυτό λέει καυχαίμαι στις αδυναμίες μου. Γιατί όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και όταν η αδυναμία μου γίνει πλήρης, τότε η δύναμη του Θεού στη ζωή μου αποκαλύπτεται τελεία. Μη λυπάσαι αν είσαι αδύνατος, να χαίρεσαι, γιατί ο Θεός θα είναι δυνατός στη ζωή σου. Μη λυπάσαι αν είσαι σε αδυναμία, να χαίρεσαι, γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η αδυναμία σου, τόσο πιο έντονη θα είναι η δύναμη του Θεού στη ζωή σου. Αλλά να φοβάσαι
πώς στέκεσαι μπροστά στον αδύναμο. Βλέπεις, είναι μόνης του, μόνη της. Δεν έχει υπερασπιστεί άνθρωπο. Αυτόν, και εδώ να το προσέξουμε αδερφοί, αυτός που δεν έχει υπερασπιστεί άνθρωπο, αυτόν με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο τον υπερασπίζει το Θεός. Με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο. Άρα δεν είναι όλα ίσα και όμοια μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός. Επίνασα και μου δώσατε να φάγω, δίψασα και μου δώσατε να πιω και λοιπά και λοιπά. Και του είπαν, πότε Κύριε στα δώσαμε. Και λέει, εφόσον κάματε τούτο σε ένα των ελαχίστων αδελφών μου. Ξέρετε πως βλέπει ο Χριστός τους ελάχιστους αδελφούς. Μην καμαρώνεις που δεν είσαι ελάχιστος. Μην καμαρώνεις καθόλου. Να φοβάσαι που δεν είσαι ελάχιστος. Να φοβάσαι τον ελάχιστο αδελφό. Τον φοβάσαι. Πίσω από αυτόν κρύβεται ο παντοδύναμος, πανίσχυρος Θεός, ο οποίος λέγει σε μέ ανήκει η εκδίκηση. Δεν ανήκει σε σένα. Και είναι εκδικητής ο Θεός για τις χείρες και το ορφανά. Είναι εκδικητής. Ο Θεός να μας φυλάει και αδελφοί μου αγαπητοί να ζητάμε από το Θεό διάκριση. Να διακρίνουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε, ποιος είναι απέναντί μας. Αν είναι ένας δυνατός, να σου πω κάτι, μην του δίνεις και πολύ σημασία. Να τον αγαπάς, αλλά δεν σε έχει, δεν σε έχει καμία ανάγκη. Να προσέχεις αυτόν που σε έχει ανάγκη. Εμείς τι προσέχουμε με την γήινη και το σαρκικό μας πνεύμα. Προσέχουμε αυτούς που εμείς τους έχουμε ανάγκη. Και δεν προσέχουμε αυτούς που δεν τους έχουμε ανάγκη. Το φτωχό τώρα τι να μου κάνει τώρα ο φτωχός αυτός, η χείρα, μόνη της, τι να μου κάνει, δεν μπορεί να με βοηθήσει. Για πήγαινε να προσευχηθεί να δεις πώς την ακούει ο Θεός. Για εκεί πήγαινε πες της αδερφή μου, αδερφέ μου αδύναμε και ελάχιστε προσευχήσου αμένα να δεις τις διαφορές που κάνει ο Θεός. Και πρόσεξε. Μην απλώσεις χέρι σε χείρα και σε ορφανό. Χάθηκες. Και όσο πιο σκληρά συμπεριφερόμεθα σε χείρες και σε ορφανά, τόσο πιο σκληρά θα συμπεριφέρεται ο Θεός και σε μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Και όταν λέει χείρες και ορφανές, δεν λέει μόνο στην Εκκλησία. Χείρες και ορφανές και ορφανά οπουδήποτε και να είναι αυτά. Οπουδήποτε και να είναι αυτά. Έχει ανθρωπίνος και ανοήτως το λέω ιδιαίτερη αδυναμία αγάπης ο Θεός στους αδυνάτους. Τους αδυνάτους φροντίζει γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος να τους φροντίσει. Τους υπερασπίζεται γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος να τους υπερασπιστεί. Ο Θεός να μας δίνει διάκριση και να διακρίνουμε με πνεύμα σοφίας και συνέσεως, με πνεύμα αποκαλύψεως, ποιον θα λογαριάζουμε. Όχι αυτόν που θα μας βοηθήσει, αυτόν που έχει την ανάγκη μας. Αυτόν θα πλησιάζουμε, αυτόν θα φροντίζουμε. Όχι αυτόν που έχουμε την ανάγκη του. Τότε είμαστε, όπως λέει η Γραφή, απίστου χειρότεροι. Αν κάποιος λέει δεν φροντίζει τους οικείους, και εγώ προσθέτω της πίστεως, είναι απίστου χειρότερος όταν είναι σε αδυναμία. Και ο θυμός του Θεού εξάπτεται. Δηλαδή ο Θεός θυμώνει, οργίζεται. Και είναι φοβερό και τρομερό να πέσεις ισχύρας Θεού ζώντος. Φοβερό και τρομερό. Πάμε στο επόμενο. Εάν δανείσεις αργύριον εις των πτωχών γείτονά σου, μεταξύ του λαού μου, λέει ο Θεός. Δεν θέλεις φερθεί προς αυτόν ως τοκιστής, δεν θέλεις επιβάλλει επ' αυτόν τόκον. Δηλαδή έρχεται κάποιος και σου ζητάει βοήθεια και σου λέει δάνεισέ με στην Παλαιά Διαθήκη.
και είναι αδελφός σου και είναι και πλησίον σου και δεν έχει σε ποιον άλλο να πάει. Πού άλλο να πάει, στον πλησίον του θα πάει, στον αδελφό του θα πάει. Μπορεί να πάει στον ξένο, στον άγνωστο. Είσαι ο μόνος τον οποίο μπορεί να πλησιάσει. Μην τον εκμεταλλευθείς. Μην εκμεταλλεύεσαι την αδυναμία του άλλου. Μην εκμεταλλεύεσαι τη δύναμή σου. Μην εκμεταλλεύεσαι τη δυνατότητά σου να δανείζεις, να βοηθάς, ζητώντας ανταμοιβή, ζητώντας τόκο. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί πάλι πρέπει με διάκριση. Ελεείτε, λέει, κάμνοντες διάκριση. Βέβαια, στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός λέει κάτι που είναι ακόμη πιο σοβαρό. Λέει λοιπόν στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο: αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαθοποιείτε και δανείζετε αυτούς. Όχι τους αδελφούς σας μόνο, όχι τον πλησίον σας μόνο, αλλά δανείζετε και τους εχθρούς σας. Και μάλιστα, όχι μόνο χωρίς τόκο, αλλά μηδεμίαν απολαβήν ελπίζοντες. Όταν δανείζεις, πόσο μάλλον τους αδελφούς, όταν δανείζεις μη λες θα μου τα δώσει. Μπορεί να το λέει ο άλλος. Σου λέει δώσε μου δανεικά. Εάν μπορείς να του δώσει, γιατί αν δεν μπορείς, δεν μπορείς. Το αν μπορείς ή δεν μπορείς, ο Θεός το ξέρει βέβαια. Δοκιμάζει κατά την καρδιά σου ο Θεός. Θα του δώσεις. Μην του βάλεις προϋποθέσεις, θα μου τα δώσεις 1,5 μήνα. Και θα μου δώσεις, θα βάλεις και κάτι παραπάνω. Αυτά δεν τα θέλει ο Θεός. Στα αδέλφια μας, στους εχθρούς μας, αλλά εφόσον μπορείς, θα δανείζεις και θα τα ξεχνάς. Αλλιώς μη δανείζεις. Θα γίνει πρόσκομα. Εάν δανείσεις και ελπίζεις ότι θα τα πάρεις πίσω, ο Θεός σε δοκιμάζει και δεν θα δώσεις τη δυνατότητα των άλλων να στα δώσει. Δεν θα δώσεις τη δυνατότητα για να δεις. Τι θα κάνεις. Δεν θα του δώσεις τη δυνατότητα. Γι' αυτό δάνεισε, εφόσον έχεις τη δυνατότητα στην καρδιά σου και στην τσέπη σου, να τα ξεχάσεις. Και η καρδιά είναι πιο σοβαρό. Αν η καρδιά σου πει δανείζω και τα ξεχνάω, τότε ο μισθός σας θα είναι πολλής και θα είστε οι του υψίστου, διότι αυτός είναι αγαθός προς τους αχάριστους και τους κακούς. Γίνεστε λοιπόν οι κτήρμονες, καθώς και ο πατέρας σας είναι οι κτήρμονες. Μοιάστε στον πατέρα σας. Όταν κάποιος λέει ο λόγος του Θεού ελέη πτωχών, δανείζει στον Κύριο. Και ο Κύριος είναι αυτός που ανταποδίδει. Γι' αυτό μην περιμένεις ανταπόδοση από άνθρωπο. Θα χάσεις το μισθό σου στον ουρανό. Είναι πολύ πιο εύκολο να πεις δεν έχω, αν μην λες ψέματα όμως, ή να πεις δεν μπορώ, αν έχεις και δεν θέλεις. Δεν μπορώ. Και προσδιορίσε και τις ανάγκες σου. Μην πέσεις στην παγίδα όμως. Να πεις σου δανείζω και μετά να ζεις με την κόλαση. Δεν μου τα έδωσε. Και πότε θα μου τα δώσει. Και είναι και ψεύτης. Και είναι και άδικος. Και κοίταξε και παρακολουθείς μετά και κρίνεις. Κοίταξε τα χαλάει αλλού και δεν μου δίνει αυτά που χρωστάω. Αυτά τα έχω ακούσει αδερφοί. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Και μπαίνεις μετά στην παγίδα, κρίνεις, κατακρίνεις, κατηγορείς, αδικείς, πιάνεις βιάζεις τον άλλον. Του δώσα και έχει και τα σκορπάει και τα κάνει και δεν μου δίνει πίσω. Δεν φταίει αυτός. Ο Θεός τον βάζει για να δοκιμαστεί η καρδιά σου. Είσαι ελεήμων και εκτήρμων για να είσαι Υιός του Θεού του υψίστου. Είσαι
χριστιανούλης, της πλάκας χριστιανός. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, γιατί. Γιατί οποιασδήποτε σκέψεις έξω από το Ευαγγέλιο του Χριστού μας οδηγούν σε αυτό που είπαμε στην αρχή, στην οδό της κατάρας. Ο Θεός όμως μας δείχνει την οδό της ευλογίας. Γι' αυτό, εάν δεν αντέχεις, μην το κάνεις. Αν δεν μπορείς, μην το κάνεις. Ο χρυσός κανόνας του Ευαγγελίου είναι ό,τι δύνατο αυτή έκανε, ό,τι μπορείς κάνει. Ό,τι μπορείς, αν η καρδιά σου δεν το χωράει, μην το κάνεις. Αν στο μυαλό σου δεν χωράει, μην το κάνεις. Αν στη δυνατότητά σου δεν είναι, μην το κάνεις. Φύλαξε με τα πάσης φυλάξεως την καρδιά σου, γιατί ο Θεός θα σε δοκιμάσει. Και η δοκιμασία του Θεού δεν είναι παιχνιδάκι. Και εντάξει, δεν είναι ότι ταλαιπωρεί η δικαιοσύνη, η δοκιμασία του Θεού. Είναι ότι αν δεν είσαι και δόκιμος, χάθηκες μετά. Θα είναι μια συνεχόμενη ταλαιπωρία. Όλο εκεί το μυαλό σου. Εάν μάλιστα δανείζεις με σκοπό να πάρεις πιο πολλά, τα πράγματα εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολα. Αν δανείζεις με τόκο, ούτε τόκο θα πάρεις, ούτε το κεφάλαιο θα πάρεις. Για να δούμε τι θα κάνεις. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, και αυτό είναι γενικός κανόνας, ό,τι μας δίνει ο Θεός, είτε χαρίσματα φυσικά, είτε χαρίσματα πνευματικά, είτε χαρίσματα δυνατότητας, να προσέχουμε πώς θα διαχειριζόμαστε. Εάν δεν τα διαχειρίζεσαι με πνεύμα αποκαλύψεως και σοφίας, με διάκριση, θα γίνουν παγίδα για σένα. Εν το ονόματι σου προφητεύσαμε, εν το ονόματι σου κάναμε θαύματα πολλά, εν το ονόματι σου εξεβάλαμε δαιμόνια. Υπάγεται η εργαζόμενη της ανομίας. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Χαρίσματα, πνευματικά, δυνατά. Φύγεται η εργαζόμενη την ανομία. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Και από το Θεό γνωρίζεται αυτός που τον αγαπάει. Και αυτός που τον αγαπάει φυλάται τις εντολές του. Γι' αυτό δεν ξεφεύγουμε από το Λόγο του Θεού. Ούτε είμαστε επιπόλαιοι χριστιανοί. Θα έρθουν οι δοκιμασίες, θα έρθουν τα σκάνδαλα, θα έρθουν οι αιρέσεις. Ουέις αυτούς που θα τη φέρουνε. Αλλά μακάριος ώστις δε σκανδαλιστεί εν εμή, λέει ο Χριστός. Μακάριος εκείνος που δε σκανδαλίζεται σε μένα. Και εκείνο που δεν μας πειράζει καθόλου είναι το λάθος του αδερφού μας. Η αμαρτία του αδερφού μας. Το δεν μας πειράζει. Γιατί υπάρχει το αίμα του Χριστού που θα τον καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Ούτε με βαρύνουν οι δικές μου αμαρτίες. Δεν είμαι εγώ πιο αμαρτωλός από το ληστή εκ δεξιών. Ούτε ο αδερφός μου είναι πιο αμαρτωλός από το ληστή εκ δεξιών. Δεν είναι η γυναίκα μου πιο αμαρτωλή από τη Μαρία, τη Μαγδαληνή, που είχε και 7 δαιμόνια. Αλλά και τον εκ δεξιών ληστή το συγχώρεσε και είναι τώρα στον ουρανό. Και τη Μαρία, τη Μαγδαληνή, την αγάπησε και είναι τώρα εκλεκτή στον ουρανό. Δεν σκανδαλιζόμαστε από τα λάθη του άλλου, ούτε από τα λάθη τα δικά μας. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας. Πότε? Όταν έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων και κοινωνία με το Θεό. Δηλαδή, όταν είμαστε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Δεν είμαστε μες στην Εκκλησία ξένοι και πάρικοι. Αν είμαστε μες στην Εκκλησία ξένοι και πάρικοι, τότε το σκάνδαλο, η αμαρτία είναι πλησίον, όπως συνέβη και στον Κάιν. Το σκάνδαλο ήταν μέσα του. Μέσα του. Πρόσφερε θυσία. Αλλά δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός. Γιατί? Γιατί ήταν πονηρός, δεν ήταν δίκαιος.
Ο Άβελ προσφέρει θυσία. Αλλά ευαρεστήθηκε ο Θεός. Γιατί ήταν δίκαιος. Και ο Θεός δεν κάνει λάθος όταν εκπέμπει την ευαρέσκειά του. Ποτέ. Το αποτέλεσμα ήταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Γιατί? Γιατί ο Θεός τον ευλόγησε. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Να μην σκοτώνουμε. Και ποιος σκοτώνει? Αυτός λέει που δεν αγαπάει τον αδελφό του, είναι στο σκοτάδι. Και αυτός που μισεί τον αδελφό του, είναι ανθρωποκτόνος. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι ανάγκη να περπατάμε το υπόλοιπο της ζωής μας με διάκριση. Με διάκριση σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Με διάκριση σύμφωνα με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Να περπατάμε στα ίχνη του Χριστού με τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Ας έχει δόξα.